Χωρίς συμφωνία για τη βιωσιμότητα του ελληνικού χρέους, έληξε η μαραθώνια συνεδρίαση των Υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης, παρουσία της επικεφαλής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, Κριστίν Λαγκάρντ. Αποφασίστηκε νέα συνεδρίαση τη Δευτέρα 26 Νοεμβρίου, προκειμένου να εξευρεθεί λύση στο ελληνικό ζήτημα. Το Eurogroup εξέφρασε ικανοποίηση για τα μέτρα που έχει λάβει η Ελλάδα. Οι προσπάθειες αυτές μαρτυρούν την ισχυρή δέσμευση των ελληνικών αρχών στο θέμα της δημοσιονομικής προσαρμογής. Η συνεδρίαση διεκόπη ύστερα από τουλάχιστον 11 ώρες ολονύκτιων διαπραγματεύσεων για να επιτρέψει τη διεξαγωγή περαιτέρω τεχνικής εργασίας σε ορισμένα στοιχεία του πακέτου, αναφέρει το ανακοινωθέν. Δεν κατέστη δυνατό να επιτευχθεί συμφωνία γιατί η Γερμανία, η Ολλανδία και η Φινλανδία δεν κατάφεραν να βρουν μια συμβιβαστική λύση με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο σε ό,τι αφορά την βιωσιμότητα του ελληνικού χρέους, δήλωσε ο πρόεδρος του Eurogroup. Είμαι κάπως απογοητευμένος, αλλά πρέπει να παραδεχτώ ότι τα τεχνικά θέματα είναι περίπλοκα. Κάποιοι ακριβείς υπολογισμοί πρέπει να γίνουν τις προσεχείς ημέρες και δεν κατέστη εφικτό να γίνουν απόψε. Έχουμε μια σειρά επιλογών στο τραπέζι και είμαστε πολύ κοντά στο να γεφυρώσουμε το χρηματοδοτικό κενό, αλλά με δεδομένο ότι τα θέματα είναι τόσο περίπλοκα, δεν κατέστη εφικτή μια οριστική λύση. Οι υπουργοί λογοδοτούν στην κυβέρνηση και στα κοινοβούλια. Σε ερώτηση αν κατά την εκτίμησή του θα υπάρξει συμφωνία στις 26 Νοεμβρίου, ο κ. Γιούνκερ απάντησε ότι η συμφωνία θα μπορούσε να έχει επιτευχθεί σήμερα και επομένως θεωρεί ότι μπορεί να επιτευχθεί και τη Δευτέρα. Πότε θα πάρει τα χρήματα η Ελλάδα, ρωτήθηκε ο κ. Γιούνκερ. Δεν γνωρίζω πότε θα συμβεί αυτό. Αλλά όπως έχουμε αναφέρει, είμαστε εντυπωσιασμένοι από τα όσα έχει κάνει η Ελλάδα τις τελευταίες εβδομάδες, υλοποιώντας τα προαπαιτούμενα που τη ζητήθηκαν. Η Ελλάδα έκανε αυτό που τη ζητήθηκε, τώρα είναι η σειρά μας. Τα θέματα ήταν τόσο περίπλοκα που δεν μπορέσαμε να βρούμε μια οριστική λύση, δήλωσε από την πλευρά του ο Γερμανός Υπουργός Οικονομικών Wolfgang Schäuble. Υπάρχει μια ολόκληρη σειρά επιλογών για να καλυφθεί το κενό χρηματοδότησης της Ελλάδας. Τις συζητήσαμε αναλυτικά, αλλά με δεδομένο ότι είναι τόσο περίπλοκα θέματα, δεν βρέθηκε λύση. Έχει σημειωθεί πρόοδος, αλλά πρέπει να υπάρξει λίγο περισσότερη, τόνισε από την πλευρά της η Κριστίν Λαγκάρντ.